Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Παύλο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να δούμε δύο αναφορές, δύο reports. Η μία είναι από την Εθνική Τράπεζα και η άλλη από την Alpha Bank, που εξετάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας το 2023. Η Εθνική κάνει λόγο για τρεις ταχύτητες στις επιδόσεις του 2023 όσον αφορά το ελληνικό επιχειρήν. Περίπου τα ίδια αποτιμά και η Alpha Bank, μιλώντας για ήπια αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων το 2023. Να τα πάρουμε τώρα αναλυτικά. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, έχουμε μια χρονιά ή προηγούμενη χρονιά είχε δύο πρόσωπα. Το πρώτο εξάμηνο ήταν ένα πολύ δυναμικό εξάμηνο, της τάξης του συν 6,5% σε ετήσια βάση, ενώ το δεύτερο εξάμηνο κινήθηκε με πολύ ήπιες έως ανεμικές επιδόσεις, συν 1,3% εξέλιξη που συμβαδίζει με όλα όσα γίνονται. Το έχουμε καταγράψει και εμείς αυτό. Αν πάρει κάποιος συλλογιστεί τα επιμέρους στοιχεία που δίνουμε κατά καιρούς. Και αν δούμε βέβαια και τι γίνεται και στο επίπεδο ειδικά της βιομηχανίας. Θα τα πούμε αυτά λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, τώρα, το καλό είναι ότι η Ελλάδα κατάφερε να κλείσει το 2023 με άνοδο του μεριδίου της στο ευρωπαϊκό επιχείρημα. Γιατί η Ευρώπη επίσης δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες. Αυτό πώς φαίνεται? Φαίνεται από τις εξαγωγές που κάνουμε, οι οποίες έχουν κάμψει. Επίσης έχουμε επισημάνει ότι έχουμε κάμψει των ελληνικών εξαγωγών, ειδικά στους παραδοσιακούς πελάτες της, που είναι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό το λόγο αναζητούνται νέες αγορές, ειδικά σε άλλα πεδία, σε άλλες μάλλον γεωγραφικές περιοχές, όπου μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση, τηρουμένων των γεωπολιτικών συνθήκων όμως. Εντάξει. Αυτή είναι η πρώτη ταχύτητα, για να τα συνοψίσουμε, λέτε. Ποιες είναι οι τρεις ταχύτητες? Θα σας πω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, στο τέταρτο τώρα τρίμηνο του 23, όπου είναι και το πιο ανεμικό, εκεί υπήρξε ένας δυνατός Οκτώβρης και μετά βουτιά. Πολύ αδύναμος Νοέμβρης και Δεκέμβρης. Τώρα, οι ταχύτητες έχουν να κάνουν με τομείς, με επιχειρηματικούς τομείς. Κατασκευές, οι πληροφορικοί, νέες τεχνολογίες και οι υπηρεσίες κινήθηκαν ανωδικά. Επίσης καλύτερο ήταν και το θέμα των μεταφορών, λόγω της αποκατάστασης, ειδικά στις χερσαίες μεταφορές και ειδικότερα μάλιστα μετά το κύμα των πλημμυρών που έπληξαν την κεντρική Ελλάδα και είχαν κόψει και τις μεταφορές. Τώρα, χονδρικό εμπόριο και βιομηχανία κινήθηκαν σταθεροποιητικά, προσπαθώντας να ισορροπήσουν σε μια πτωτική ζήτηση. Αυτή είναι η δεύτερη ταχύτητα. Η τρίτη ταχύτητα, η αρνητική, έχει να κάνει με το λιανικό εμπόριο, που κινήθηκε πτωτικά. Μάλιστα, δέχεται ισχυρές πιέσεις και στη ζήτηση, αλλά και στο κύμα ακρίβειας που πλήττει την αγορά και μειώνει και την κατανάλωση. Και βέβαια, μειώνει και τις θέσεις εργασίας. Έχει συνέπειες και στις θέσεις εργασίας. Τι γίνεται με το 24 τώρα, εκτίμηση για το 2024. Υπάρχει μια εκτίμηση θετική για το ευρωπαϊκό επιχειρήν, τηρουμένο βέβαια των αναλογιών. Η Εθνική Τράπεζα τονίζει ότι πρόκειται για ένα έτος προκλήσεων, έτσι επιγραμματικά, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Εξαιρετικά, με μεγάλο δείκτη αβεβαιότητας και λόγω γεωπολιτικών πιέσεων, αλλά και των ευρύτερων πολιτικών ανατροπών και ανακατατάξεων που οικειοφορούνται, διατυπώνονται, αλλά και εκφράζονται σε πολλά επίπεδα, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Λοιπόν, πού δίνεται έμφαση? Τονίζουν ότι η νέα οικονομία, δηλαδή ο κλάδος των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη της παραδοσιακής εντός εισαγωγικών επιχειρηματικότητας με νέα εργαλεία και νέες μεθόδους που κυρίως βασίζονται στις τεχνολογίες, θα έχουν ανωδική πορεία. Μάλιστα. Και μάλιστα προδιαγράφεται έτσι σε βάθος χρόνου μία αύξηση του μεριδίου, του ποσοστού συμμετοχής αυτών των τομέων στον ευρύτερο συνολικό κύκλο εργασιών του επιχειρήν. Και αυτό αφορά και την Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα και σημαντικό. Λοιπόν, πάμε, λέτε, να κλείσουμε αυτό το θέμα για να περάσουμε και στα τυχερά παίγνια, γιατί σώνεται ο χρόνος μας.
Λοιπόν, αντίστοιχη τώρα εικόνα διατυπώνεται και από την πλευρά των αναλυτών της Alpha Bank που μιλάνε για μια ήπια ανάπτυξη στο ελληνικό επιχειρήν κατά το 2023 και επίσης τονίζουν και, και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, η ελληνική βιομηχανία σε πολλά επίπεδα. Και λόγω κόστους πρώτων υλών και λόγω αβεβαιότητας και λόγω ανατροπών στο πελατολόγιο, στο βασικό και σημαντικό πελατολόγιο που είναι κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό και στην Ευρώπη, αλλά και για λόγους ενεργειακούς. Και κλείνουμε με, αυτά τα στοιχεία την αναφορά των μελετητών σχετικά με το ελληνικό επιχείρημα.